Νομίζω ότι η δήλωση του Μακρόν έχει σχέση με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα πεδία των επιχειρήσεων. Η Ουκρανία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση και θα πρέπει οι δυτικές χώρες οι οποίες την στηρίζουν να αποφασίσουν αν θα πάνε σε μια συνθηκολόγηση η οποία θα είναι οδυνηρή και ενδεχομένως θα περιλαμβάνει και τον εδαφικό ακροτηριασμό της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι κατέχουν περίπου το 18% ουκρανικών εδαφών ή θα πάνε σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Το έθεσε το θέμα. Από ό,τι φάνηκε υπάρχει απροθυμία. Νομίζω έχει σχέση και με τη συνέχιση της ενίσχυσης της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό, αλλά και με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχόμενη εκλογή του Τραμπ θα ανατρέψει τα δεδομένα. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για τη συνέχιση της βοήθειας, της οικονομικής βοήθειας των 60 δις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα συνυπολογίσουμε, νομίζω είχε σχέση αυτό. Οι δηλώσεις του Μακρόν είχαν σχέση με όλα αυτά. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο εάν δεν πάνε δυνάμεις επίγειες επί του πεδίου, παρά την αποστολή όλων των οπλικών συστημάτων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα πυρομαχικά των 155 χιλιοστών, τα οποία δεν έχουν οι Ουκρανοί και δεν έχουν και στρατηγικές εφεδρείες, δηλαδή δεν έχουν προσωπικό. Αυτοί οι οποίοι μάχονται τώρα είναι οι τελευταίες εφεδρείες της Ουκρανίας και κάποιοι δυτικοί μισθοφόροι. Γι' αυτό είναι δύσκολα τα πράγματα. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση να πάμε σε μια ειρήνευση, αλλά η όρη της ειρήνευσης είναι και το διακύβευμα ποιο είναι της ειρήνευσης. Νομίζω ότι ξέρετε, 2 χρόνια τώρα που υπάρχει αυτός ο πόλεμος έχει δημιουργήσει μια κούραση στις δυτικές κοινωνίες. Πολύ δε περισσότερο αν θα εμπλεκόταν άμεσα με αποστολή δυνάμεων, άρα δηλαδή θα είχαν και απώλειες. Δεν πρέπει δεν να ξεχνάμε ότι μια αποστολή ευρωπαϊκών ή νατοϊκών δυνάμεων στην Ρωσία, στην Ουκρανία, ενδεχομένως θα οδηγούσε σε περαιτέρω κλιμάκωση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία, παρά το γεγονός ότι είναι πληγωμένη, και δεν είναι η πολεμική μηχανή την οποία είχαμε την αντίληψη όταν ξεκίνησε η εισβολή ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες θα τελειώσει τον πόλεμο, εν τούτης διαθέτει πυρηνικά δόντια, πυρηνικά νύχια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι επικίνδυνη μια κλιμάκωση η οποία θα επιφέρει μια καταστροφή η οποία ξεφεύγει από κάθε λογική. Το θέμα αυτό έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό από κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που νιώθουν ότι απειλούνται από την ρωσική επιθετικότητα, πολιτική, όπως θέλετε πείτε το. Και οι χώρες αυτές είναι συγκεκριμένες. Είναι πρωτίστως οι 3 βαλτικές χώρες που φιλοξενούν στα εδάφη τους ρωσική μειονότητα και είναι η Πολωνία. Με την οποία είναι γνωστό ότι υπάρχουν ιστορικές διαφορές μεταξύ των 2 κρατών. Επομένως, έχουν θέσει θέμα. Πολύ λιγότερο κράτη όπως η Ρουμανία, που και αυτά τα κράτη είναι, αν καταληφθεί όλη η Ουκρανία, θα είναι στην πρώτη γραμμή, με πολύ χαμηλότερους τόνους. Όμως, αυτό δεν έχει περάσει, δεν υπάρχει πλειοψηφία. Υπάρχουν κάθετες απόψεις αρνητικές. Βεβαίως, το ξεκαθάρισε ο κ. Μακρόν χθες και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο κ. Μακρόν ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται θέμα. Σε ένα πόλεμο, ξέρετε, οι εξελίξεις μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε στο μέλλον τι θα γίνει. Πολλό δε μάλλον, εφόσον παίζει πολύ πιθανό το σενάριο, να εκλεγεί ο κ. Τραμπ στις ΗΠΑ. Ο κ. Τραμπ έχει πει 2 πράγματα. Πρώτον, ότι θα ήθελε να αποσύρει τη χώρα του από το ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, είπε ότι αν επιτεθεί η Ρωσία και δει σε κράτος το οποίο δεν εκπληρώνει το στόχο του 2% του προϋπολογισμού για αμυντικές δαπάνες, καλώς γνώριση. Επομένως, η Ευρώπη, μπορώ να σας πω ότι καθυστερημένα, άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτή η κρίση που είναι στη γειτονιά της μπορεί να μεταλαμβαδευτεί και να την κάψει. Οπότε σωστά κάθεται και σκέφτεται τι μέλη γενέστε, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας. Όμως από το σημείο αυτού μέχρι να μιλάμε για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων υπάρχει τεράστια απόσταση και βεβαίως νομίζω ότι όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και πολλές άλλες χώρες θα είναι κάθετα αντίθετες σε ένα τέτοιο σενάριο. Ο κ. Πούτιν πού προσβλέπει, στην κάμψη της ευρωπαϊκής και γενικότερα της δυτικής αλληλεγγύης προς την μαχόμενη Ουκρανία. Εκεί αποβλέπει και βεβαίως δευτερευόντως, χρονικά δευτερευόντως, στην εκλογή του κ. Τραμπ στις ΗΠΑ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα σταματήσει την αγωγή προς το Κίεβο. Επομένως, είναι λογικό η Ευρώπη να αντιδράσει και να πει όχι, είμαστε αλληλέγγυοι με τους Ουκρανούς, διότι δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε εάν οι Ρώσοι καταλάβουν όλη την Ουκρανία. Λέει, θα φτάσουν πλέον στα σύνορα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.